Εμείς να περάσουμε γρήγορα στην 10η Εξποτρόφ, μία έκθεση που έχει γίνει πραγματικά θεσμός, μία έκθεση που προωθεί όλο και περισσότερους Έλληνες με διάφορα premium προϊόντα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Μας περιμένει στο Skype ο κύριος Κωστής Μοσχονάς, CEO της RM, της RM International. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Τώρα λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει, πώς να το πούμε, να το πούμε έκθεση, να την πούμε δραστηριότητα, γιατί θα έχετε και πάρα πολλές άλλες παράλληλες δράσεις παράλληλα με την εμφάνιση των παραγωγών. Σωστά. Είναι η 10η Εξποτρόφ. Είναι έκθεση premium προϊόντων. Mm-hmm. Ελλήνων παραγωγών ως επιτοπλίστων, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθούν και πάρα πολλές δράσεις. Είναι στο ΜΕΚ Παιανίας, αφορά επαγγελματίες. Βέβαια, πολύ συχνά την επισκέπτονται και οι φίλοι της γαστρονομίας, γιατί, όπως γνωρίζετε, τα ελληνικά προϊόντα και για να μπορέσει κάποιος να βρει προϊόντα, ας πούμε, από την Κάσο, αν δεν μπορεί να ταξιδέψει, που είναι λίγο δύσκολο, θα έρθει στην Εξποτρόφ και θα βρει το τυροκομείο, ας πούμε, της Κάσου, ή θα έρθει να βρει από τη Φλόρινα πιπεριές, ή θα έρθει να βρει από την Κρήτη Ιρακή. Φυσικά έχουν επαγγελματικό χαρακτήρα οι συναντήσεις. Mm-hmm. Και όλο μας το εκπαιδευτικό, όλο μας το κομμάτι των εκδηλώσεων έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τους επαγγελματίες. Λοιπόν, αναφερόμαστε σε επαγγελματίες. Αρχικά να μας πείτε από ποιους κλάδους θα είναι και μέσα σε όλο αυτό θα δούμε και ξένους buyers να βρίσκονται στην έκθεση και να προσπαθούν και οι ίδιοι να κάνουν τις δικές τους εμπορικές συμφωνίες. Πολύ σωστά. Έχουμε από πάρα πολλές χώρες, τις οποίες παραδοσιακά δεν γνωρίζαμε ότι έχουν ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα, όπως ας πούμε η Σιγκαπούρη. Έχουμε buyer από τη Σιγκαπούρη. Έχουμε buyer από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουμε buyer από τον Καναδά, οι οποίοι θα βρίσκονται σε μια ειδική ενότητα και θα κάνουν συναντήσεις με τους παραγωγούς με σκοπό τις εξαγωγές. Μετά από 10 χρόνια η Εξποτρόφ μπαίνει σε νέα μονοπάτια. Η εξωστρέφεια είναι σε πρώτο πλάνο των δράσεων της έκθεσης. Γι' αυτό έχουμε επενδύσει πολύ στους buyers. Φυσικά θα έχουμε και εκπροσώπους των μεγάλων αλυσίδων, mm-hmm, και σούπερ μάρκετ, αλλά και της οργανωμένης λιανικής και των ξενοδοχείων. Θα τους έχουμε ως αγοραστές μέσα στην έκθεση για να ανακαλύψουν τα premium ελληνικά προϊόντα. Μένοντας στους buyers, να μας πείτε περισσότερο για ποια προϊόντα προτιμούν. Δηλαδή, εμείς γνωρίζουμε ότι παραδοσιακά ξεχωρίζουν σίγουρα το μέλι, σίγουρα το λάδι. Έχετε δει και κάποιες άλλες προτιμήσεις? Βεβαίως, έχουμε εξαιρετικά κρασιά στην έκθεση και μάλιστα με αφορμή το γεγονός ότι κάθε χρόνο είχαμε πάρα πολλά εινοποιεία, φτιάξαμε μια πλατεία εινογνωσίας, το Wine Walk, όπου όλοι οι επισκέπτες θα μπορούν να μπουν και με ένα ποτήρι μας να δοκιμάσουν όλα τα κρασιά της έκθεσης. Καθώς επίσης και το ελαιόλαδο, το οποίο έχουμε αντίστοιχα φτιάξει το πρώτο, νομίζω, στην Ελλάδα Olive Oil Bar, όπου θα μπορεί να δοκιμάσει κάποιος, να ενημερωθεί από ειδικούς για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο, όπως γνωρίζετε, υπάρχει μεγάλο και μεγάλο θέμα διαθεσιμότητας στην αγορά, κάτι που έχει εκτοξεύσει την τιμή του. Και κάτι που σίγουρα κάτι θα έχει οποίο δυσαρεστήσει και τους Έλληνες παραγωγούς, αλλά και τους ξένους επενδυτές. Επίσης, κύριε Μοσχονά, από αυτήν την έκθεση δεν θα μπορούσε να λείψει και η μαγειρική. Και στο σημείο αυτό, ίσως είναι το κατάλληλο σημείο, να βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Κώστα Μπουγιούρη, σεφ. Καλώς ήρθατε. Καλώς βρήκα. Να κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση και οι τρεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ακούσατε τι είπαμε για την έκθεση, ακούσατε για τους buyers. Εσείς βλέπετε σεφ να επισκέπτονται την έκθεση και να παίρνουν προϊόντα? Εγώ είμαι από τα 10 χρόνια της έκθεσης, είμαι τα 9 εκεί, 3 ως σεφ ο οποίος μαγείρευα και 6 χρόνια ως σεφ ο οποίος μαζί με άλλους φίλους έχω παρουσιάσει ένα τμήμα μεγάλο της έκθεσης που λέγεται «Μαγειρεύουμε Ελλάδα». Εκτός από μάγειρες οι οποίοι είναι ενεργεία και πολύ μεγάλα ονόματα με πολύ δυνατά βιογραφικά που επισκέπτονται κάθε χρόνο την έκθεση,
για να επισκεφτούν παραγωγούς και να βρουν καινούργια προϊόντα. Γιατί μια από τις δουλειές των μαγείρων, Παύλα Σεφ, είναι αυτό, η έβρεση προϊόντων οι οποίοι θα αναδείξουν τις κουζίνες τους και τις τεχνικές τους. Έχουμε και πάρα πολλά παιδιά μέσα από τις σχολές που έρχονται σαν εκδρομές εκεί, δηλαδή μελλοντικοί μάγειρες. Και σε ποια premium προϊόντα δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον? Κοιτάξτε, ποια είναι αυτά που δεν λείπουν οπωσδήποτε από τις δικές σας τις κουζίνες? Τα βασικά προϊόντα πάντα, να ξέρεις, για μας είναι το λάδι, το αλάτι, για τους pastry chef το μέλι. Οπότε δεν υπάρχει προϊόντα της γης. Τα τελευταία χρόνια έχουμε γυρίσει πολύ στο όσπριο. Το όσπριο αποτελεί μια βασική διατροφική συνήθεια πια και είναι μέσα σε όλες τις κουζίνες, είτε σαν σαλάτα, αλλά είτε σαν κυρίως. Οπότε και εμείς μπουστάρουμε, βοηθούμε τους παραγωγούς. Με λίγα λόγια, αυτό που κάνουμε εμείς στο Μαγειρεύουμε Ελλάδα είναι να βρίσκουμε προϊόντα μέσα από την έκθεση και να δείχνουμε στον κόσμο, στους καινούριους μάγειρες, πώς με αυτά τα προϊόντα μπορεί να φτιάξει και να στήσει όμορφα και καλομαγειρεμένα πιάτα. Δηλαδή, δείχνουμε τεχνικές πάνω σε συγκεκριμένα προϊόντα. Ένα τόσο premium προϊόν, όπως είναι πολλά ελληνικά, χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο τρόπο μαγειρικής για να αναδειχτούν, ή είναι και η πρώτη ύλη από μόνη της τόσο δυνατή? Εγώ είμαι τρομερά δυνατές πρώτες ύλες. Αυτό είναι και το σημαντικό κομμάτι της ελληνικής παραγωγής. Δεν θέλει πολλά ώστε να δείξεις μια τόσο καλή πρώτη ύλη. Ίσως αυτό που θέλει ίσα-ίσα είναι πάντα να έχεις στο μυαλό σου ότι όσο πιο λίγα πράγματα κάνεις, τόσο πιο καλά μπορείς να αναδείξεις αυτή την ύλη. Με λίγα λόγια, αυτό που πρέπει να κοιτάνε και οι νέοι μάγειρες σαν συμβουλή είναι να κατέχουν πώς να μην χαλάσουν αυτή την πρώτη ύλη. Να μαγειρεύεις τόσο όμορφα και τόσο απλά, ώστε να μην χαλάσεις αυτή την πρώτη ύλη. Γι' αυτό βλέπουμε και πάρα πολλούς Έλληνες σεφ του εξωτερικού να επενδύουν στην πρώτη ύλη και να θέλουν να την εισάγουν από τη χώρα μας. Κύριε Μοσχονά, όσον αφορά αυτό, πώς θα χαρακτηρίζετε τις εξαγωγές των ελληνικών premium προϊόντων? Κοιτάξτε, οι παραγωγοί που βρίσκονται στην Εξποτρόφ είναι είτε σε πρωταρχικά στάδια εξαγωγών και διερεύνησης των δυνατοτήτων τους, είτε είναι κάποιοι παραγωγοί μικροί οι οποίοι θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους στην αγορά, την ελληνική και τη διεθνή. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου ακούμε έτσι από το τμήμα πωλήσεων συστολή από τους εκθέτες, γιατί λένε θέλω να το κάνω το βήμα, αλλά φοβάμαι. Έχω μικρή παραγωγή, δεν ξέρω πώς να το χειριστώ. Εμείς τους λέμε ελάτε στην Εξποτρόφ, θα ενημερωθείτε, θα βγείτε από το καβούκι σας, θα αναδείξετε τα εξαιρετικά προϊόντα σας και μαζί παρέα να σας βοηθήσουμε κι εμείς με όσο καλύτερο τρόπο μπορούμε να ενισχύσετε την εξαγωγική σας δραστηριότητα, γιατί κακά τα ψέματα, και ο Κώστας το ξέρει και καλύτερα, τα ελληνικά προϊόντα έχουν ποιότητα, αλλά έχουν και σχετικά μικρή παραγωγή. Πρέπει να βρούμε τις κατάλληλες αγορές, να βρούμε ντελικατεσερίες, να βρούμε το σημείο εκείνο που θα μπορέσει να μπει το προϊόν του παραγωγού για να πάρει την υπεραξία που πρέπει. Νέους ηλικιακά παραγωγούς θα δούμε στην φετινή έκθεση? Φυσικά. Όπως κάθε χρόνο υπάρχουν σπουδαγμένα παιδιά, υπάρχουν παιδιά τα οποία στράφηκαν στην παραγωγή, υπάρχουν καινοτόμα προϊόντα, όπως άκουσα τις προάλλες ότι θα συμμετάσχει ένας εκθέτης μας με μπλε μέλι, αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί, με αλεύρι φιστικιού, φιστικάλευρο από την Αίγινα. Γενικά η Εξποτρόφ σε αυτά τα 10 χρόνια της έχει δείξει ότι τα προϊόντα που μπορεί να βρει κανείς μέσα μπορεί να τα βρει αποκλειστικά εκεί. Κύριε Μπουγιούρη, είπε νωρίτερα ο κύριος Μοσχονάς ότι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η μικρή παραγωγή και είδα ότι κουνήσατε συγκαταβατικά το κεφάλι σας και πραγματικά είναι το μεγαλύτερο. Το 1992, εγώ έρχομαι για τις Κυκλάδες, είχαμε κάνει ένα σύμφωνο ποιότητας που λεγόταν «Κουζίνα του Αιγαίου». Τότε είχαμε μαζέψει κάποιους συνοποιούς από τη Σαντορίνη, που οι οποίοι θεωρούνταν μεγάλοι, όπως είναι ο Πάρης ο Σιγάλας, ο Αργυρός, ο Συγχωρεμένος, ο Άιμνης, ο Χατζηδάκης,
και είχαμε κάνει ένα ταξίδι στη Ρωσία. Όταν μας είπαν ότι για να μπούμε σε ένα σούπερ μάρκετ της Ρωσίας χρειαζόταν η παραγωγή της Σαντορίνης για 3 χρόνια, να μην πουλήσουμε δηλαδή κανένα ταξίδι. Αποτρεπτικός παράγοντας. Μόνο και μόνο για να βάλουμε, για να γεμίσουμε τα ράφια ενός σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μικρή είναι η παραγωγή. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε την αξία να την κάνουμε υπεραξία στα προϊόντα μας και να στραφούμε προς άλλες αγορές. Πιο μικρές αναγορές, αλλά πιο premium. Και ποιες είναι αυτές οι αγορές που επενδύουν στα δικά μας ελληνικά προϊόντα? Κοιτάξτε, ήδη έχουμε ανοίξει γενικά την Νότια Ασία, δηλαδή μιλάμε για Κατάρ, Ντουμπάι και τα λοιπά, και από εστιατόρια αλλά και από προϊόντα τα ελληνικά βρίσκονται σε αρκετά σημεία. Έχουμε αρκετά σημεία πώλησης. Αρκετά σημεία πώλησης πια έχουμε και στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως είναι το Λονδίνο. Τελευταία βρήκα και στη Βαρκελόνη εγώ αρκετά ελληνικά προϊόντα. Οπότε ναι, έχουμε σημεία πώλησης τα οποία πραγματικά είναι delicatessen. Δηλαδή μπορούν να βρουν οι Έλληνες παραγωγοί ακριβώς αυτό που θέλουν να πουλήσουν. Και όπως λέγαμε και σήμερα στη συνέντευξη τύπου που είχαμε, καμιά φορά δεν δημιουργείς ένα προϊόν για την Ελλάδα. Το δημιουργείς για τον κόσμο. Ναι, δηλαδή πρέπει να αρχίσουν οι παραγωγοί να σκέφτονται την παγκόσμια αγορά. Δεν χρειάζεται μόνο για την Ελλάδα. Μπορείς στην Ελλάδα να έχεις ένα 20-25-30% των πωλήσεών σου. Το υπόλοιπο 70-75% να μην αναφέρεται. Κύριε Μπουγιούρη, πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και νομίζω ότι θα ήταν και ο κατάλληλος τρόπος να κλείσουμε. Θα αποδεσμεύσουμε και τον κύριο Μουσχονά. Θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και στους δύο στην έκθεση που είναι τώρα μπροστά σας το Σαββατοκύριακο, στο ΜΕΚ Παιανίας. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι το 3 με 5 Φεβρουαρίου, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα. Θα είμαστε εκεί όλοι την ώρα και θα τους περιμένουμε όλους. Σίγουρα όλοι οι κλάδοι θα είναι εκεί και τα βλέμματα όλα θα είναι στραμμένα εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.